στη μόδα και από πού πηγάζει. Η μόδα, Μαρία, πηγάζει από τα παγκόσμια Fashion Week που γίνονται κάθε χρόνο Οκτώβριο, Νέα Υόρκη και Λονδίνο. Όπου από εκεί πέρα ενημερωνόμαστε για τις τάσεις, τις οποίες τις φέρνουμε και τις διαφοροποιούμε, τις στρογγυλεύουμε, τις μαλακώνουμε, αν θες, ο καθένας στο κομμωτήριό του. Δύο κόσμοι, δύο διαφορετικοί τύποι μαλλιών πάνω σε μία γυναίκα. Και όχι μόνο. Ωραία η ερώτησή σου. Αυτό με έχει πολύ έτσι τσιτάρει τα τελευταία χρόνια. Και αιτία σε αυτό είναι οι κόρες μου. Έχω δύο κόρες στην εφηβεία, 16 και 13 χρόνων, όπου η μεγάλη είναι street fashion, ροκάκι, ενώ η μικρή είναι Barbie, είναι ηλουστρασιόν. Αυτό το feedback που έχω πάρει από τις κόρες μου με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στη δουλειά μου. Να ακούω και να βλέπω περισσότερο, να παρατηρώ μάλλον περισσότερο την πελάτησά μου. Τι θέλει. Και έτσι απλά, επειδή με ρωτάς, έχω να σου πω ότι ναι, όντως είναι δύο κόσμοι, δύο κατηγορίες θα μπορούσα να πω. Οι γυναίκες που θέλουν τα μαλλιά τους πολύ λαμπερά, πολύ γυαλιστερά, ακριβά μαλλιά που τα λέω εγώ, και είναι και οι γυναίκες που θέλουν τα πιο ματ μαλλιά. Οι γυναίκες εκείνες που ανήκουν, θα έλεγα, στην κατηγορία street fashion. Πάνε όλα τα στυλ των μαλλιών στις γυναίκες? Φυσικά και όχι. Όπως και όλα τα ρούχα, δεν ταιριάζουν σε όλα τα κορμιά. Αυτό είναι το διακόνημά μας, αν θέλεις, να προσπαθούμε να αναδείξουμε την προσωπική ταυτότητα του καθενός. Ξεχωριστά. Πώς βγαίνει το τελικό αποτέλεσμα και κάθε πελάτης αφέρει με ένα χαμόγελο? Η κομμωτική είναι δύο πράγματα. Είναι ο συνδυασμός λογικής και συναισθήματος. Πολύ απλά θα σου πω με μία λέξη ότι τα μαλλιά μου δίνουν πληρότητα στην ψυχή μου. Κουρεύω και ταξιδεύω. Πόσο συχνά μπορεί να αλλάζει κάθε κοπέλα τα μαλλιά της? Με τα εξειδικευμένα εργαλεία πλέον που έχουμε στα χέρια μας, μία γυναίκα μπορεί να αλλάζει όσο μα όσο συχνά θέλει τα μαλλιά της. Οι τάσεις για το 2017? Το μπαλεγιάζ παραμένει τάση. Έρχονται όμως να προσθεθούν πολύ και τα διάφορα παστέλ, τα οποία θα μας απογειώσουν για τη διάθεση. Πώς θα κρατήσουμε λαμπερά τα μαλλιά μας και το καλοκαίρι? Τα μαλλιά μας το καλοκαίρι θέλουν περισσότερη φροντίδα, γιατί εκτίθονται στον ήλιο και στη θάλασσα. Εκείνο που θα δημιουργήσει ένα προστατευτικό φίλτρο στην τρίχα μας είναι η θεραπεία κερατίνης και κατ' επέκταση τα εξειδικευμένα προϊόντα που θα σας προτείνει ο επαγγελματίας κομμωτής. Πώς επηρεάζονται τα κορίτσια από τα μίντια για το πώς θα φτιάξουν τα μαλλιά τους? Μαρία, καλός ή κακός, είναι η εποχή της εικόνας. Όλοι ερεθίσματα και καταβολές παίρνουμε πλέον από τα social. Τα social σε εμάς τους επαγγελματίες θα μας φέρουν τον πελάτη μέχρι την πόρτα, αλλά από εκεί και πέρα είναι θέμα ικανότητας του κάθε επαγγελματία. Τι είναι αυτό που σε ικανοποιεί όταν φεύγεις το βράδυ και κλείνεις την πόρτα? Είμαστε εδώ για να καλύψουμε τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου και να φεύγει με ένα τεράστιο χαμόγελο.